Στην τοποθέτηση 8 μεταλλικών ανοξείδωτων πορτών στις 8 προβλήτες των πλωτών εξεδρών προχώρησε ο οργανισμός Λιμένα Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζει τη λειτουργία των εξεδρών, σύμφωνα και με τον πρόεδρο Χρήστο Ηλιάδη. Οι μεταλλικές πόρτες στην είσοδο των εξεδρών θα κλειδώνουν και θα ανοίγουν με το κλειδί που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την παροχή ρεύματος και νερού. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τις πλωτές εξέδρες είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και από το εξωτερικό. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένος Καβάλας, το λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος αναπτύσσεται ραγδαία. Μας αποδόθηκε το έργο των πλωτών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που είχαμε συλλάψει με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Από εκεί και πέρα, όμως, πέρα από το έργο το λιμενικό, υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλές υποστηρικτικές εργασίες και παροχές προς τους χρήστες, οι οποίες πρέπει να γίνουν. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, μεταξύ των άλλων είναι και οι πόρτες, διότι κρίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι οι πλωτές ελεύθερες, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι πολίτες για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μέσα αυτή τη λογική παραγγείλαμε πόρτες οι οποίες θα ανοίγουν με το κλειδί που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να παίρνουν νερό και ρεύμα από τα μηχανήματα, δηλαδή χωρίς κάποιο άλλο εξτρά κλειδί θα μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν την πόρτα ώστε να παρέχεται κάποια ασφάλεια στα σκάφη από οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια. Είναι και αυτό μια υποστηρικτική εργασία, όπως το δωρεάν Wi-Fi που παρέχουμε με κωδικό στους χρήστες, όπως το καλοπισμός σε διάφορα σημεία. Υπάρχουν πάρα πολλές υποστηρικτικές εργασίες, μέσα στο πλαίσιο είναι και αυτές οι πόρτες. Ακούμε τα καλύτερα λόγια από όλους τους χρήστες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό. Ήδη είναι αρκετοί οι οποίοι είναι αλλοδαποί και έχουν τα σκάφη τους στο λιμάνι μας, στο Απόστολος Παύλος. Οι θέσεις είναι σχεδόν όλες κατηλημένες, οι άδειες έχουν δοθεί. Το ότι δεν είναι όλα τα σκάφη στη θέση τους και στις πλωτές, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι λογικό και επόμενο, γιατί το σκάφος είναι για να βρίσκεις στη θάλασσα. Απλώς όταν έρχεται δένει στις πλωτές, γι' αυτό και βλέπετε κάποιες θέσεις άδειες. Δεν είναι άδειες, είναι γιατί τα σκάφη ή βρίσκονται για κάποιο σέρβις ή είναι στη θάλασσα όπως πρέπει να είναι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για επέκταση θέσεων ελιμενισμού μέσα σε ένα μεγάλο σχεδιασμό που έχουμε για την ανάπτυξη του λιμένα Απόστολος Παύλος γενικότερα, διότι το λιμάνι μας αναπτύσσεται ραγδαία, όλες οι δραστηριότητες έχουν μεγάλη αυξητική τάση και είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε το αύριο του λιμένα μας.